Από τότε που οι Αρμένοι, ξέρετε, επισκέφθηκα το Αρτσάχ πριν από 4 χρόνια στις εκλογές που έγιναν εκεί ως διεθνής παρατηρητής με την Ευρωβουλευτή την κυρία προσκεκλημένος της κυβέρνησης, με την Ευρωβουλευτή την κυρία Ελένη Θεοχάρος. Γύρισα και είδα χωριό-χωριό ελέγχοντας τη διαδικασία των εκλογών όλο το Αρτσάχ, τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Και φυσικά είδα και αρκετές στρατιωτικές μονάδες, μίλησα με αρκετούς αξιωματικούς. Σε πολιτικό επίπεδο αυτό που είδα ότι καταρχάς ορισμένες περιοχές από αυτές που είχαν καταλάβει δεν είχαν επικιστεί. Και από ό,τι μου έλεγαν, τις κρατάνε για να τις παραδώσουν, δηλαδή να παραχωρήσουν εδάφη που είχαν καταλάβει αζερικά, σε αντάλλαγμα μιας συμφωνίας ειρήνης. Τελικά αυτό έγινε, αλλά έγινε με έναν τρόπο που σας είπα που πολιτικά δεν είναι σωστός και πιήθηκε πολύ αίμα, ενώ πιθανόν δεν έπρεπε να χυθεί από τη στιγμή που αποφασίστηκε κάτι σε πολιτικό επίπεδο. Τώρα πάμε στο καθαρά επιχειρησιακό και στρατιωτικό επίπεδο. Οι Αρμένοι λοιπόν αυτά τα χρόνια, ξέρετε, όταν υπάρχει ένα ανοιχτό μέτωπο, ήταν εμπόλεμη κατάσταση, είσαι υποχρεωμένος να παρακολουθείς τις εξελίξεις στο αντίπαλο στρατόπεδο. Οι Αζέροι, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια, άρχισαν να εξοπλίζονται με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, κυρίως Ισραηλινής κατασκευής, και δεν είναι μόνο τα μη επανδρομένα, είναι και κατευθυνόμενα βλήματα Ισραηλινής κατασκευής, και το τελευταίο διάστημα και τουρκικής. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι ο αντίπαλος προετοιμάζεται μεθοδικά και από τη στιγμή που είσαι σίγουρος ότι το Αζερβαϊτζάν δεν έχει άλλους εχθρούς, δεν έχει να επιτεθεί πουθενά, βόρεια είναι το Ταγκεστάν, δηλαδή η Ρωσία που δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιτεθεί, νότια είναι το Ιράν που επίσης δεν υπάρχει. Και από εκεί και μετά είναι η Γεωργία που και με αυτήν διατηρεί άριστες σχέσεις και μετά είναι η Αρμενία. Άρα ο μοναδικός εχθρός και ο εξυγχρονισμός των αζερικών ενόπλων δυνάμεων αφορά την Αρμενία. Και ιδιαίτερα το Αρτσάχ έπρεπε λοιπόν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να είναι έτοιμοι για τη μεγάλη μέρα που ήρθε και δεν ήταν έτοιμοι. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την Ελλάδα και την Κύπρο. Βλέπουμε ότι η Τουρκία υπερεξοπλίζεται μεθοδικά στον αέρα, στην ξηρά, στη θάλασσα, αναπτύσσει τη δικιά της αμυντική βιομηχανία και ξέρουμε, γνωρίζουμε, εντάξει η Τουρκία έχει περισσότερα μέτωπα, αλλά ο κύριος στόχος είναι η Κύπρος και η Ελλάδα, γιατί αλλού υπάρχουν άλλες μορφής ζητήματα, δεν μπορεί να επεκταθεί εναντίον του Ιράν, εάν επεκταθεί εναντίον του Ιράκ και της Συρίας, αυτό θα πρέπει να προϋποθέτει και την άδεια των μεγάλων δυνάμεων, αλλά εάν το κάνει αυτό θα το κάνει περιορισμένα μόνο για να ξεδιπερώσει τον κουρδικό κίνδυνο και ίσως να προσαρτήσει κάποια εδάφη, όμως τη μερίδα του λέοντος η Τουρκία θέλει να την αρπάξει από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Ενώ λοιπόν τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον 20 χρόνια, η Ελλάδα στην ουσία αφοπλίζεται και η Τουρκία εξοπλίζεται, εάν έρθει η μεγάλη μέρα, πιστεύω ότι θα βιώσουμε ακριβώς τα ίδια που βίωσαν οι Αρμένοι. Τι έγινε λοιπόν στον Αγκόρνο Καραμπάχ? Παρακολούθησα, δεν λέω ώρα-ώρα, αλλά σίγουρα μέρα-μέρα, τις 43 ημέρες των πολεμικών επιχειρήσεων. Βασικά ήταν 3 μέτωπα του Αρτσάχ. Το ένα ήταν το νότιο, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, εκεί που θέλουν να ανοίξουν το διάδρομο για να επικοινωνούν με τον Αγιζεβάν. Το άλλο μέτωπο ήταν το βόρειο-ανατολικό και το άλλο ήταν το βόρειο-δυτικό, κοντά στα σύνορα με την Αρμενία. Είδα λοιπόν ότι τις πρώτες 10 μέρες δεν προχώρησαν σχεδόν κανένα μέτρο στα 3 μέτωπα. Είχαν κάποια ελάχιστα κέρδη στο μέτωπο, στο νότιο εκεί κοντά στα σύνορα με το Ιράν. Κατά τα άλλα, έπαιρναν ένα χωριό, το ξαναέπαιρναν πίσω οι Αρμένοι. Είδαμε λοιπόν ότι τις πρώτες μέρες, όταν δεν είχαν υποστεί τη φθορά που θα σας αναφέρω, οι Αρμένοι αντιστάθηκαν. Και αντιστάθηκαν στεναρά. Και έκαναν και αντεπιθέσεις και ό,τι καταλάβανε οι Αζέροι το έπαιρναν πίσω. Όταν όμως άρχισε να φαίνεται η φθορά στα βαριά όπλα, δηλαδή τι έγινε από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη μέρα, κυρίως στα μη επανδρομένα αεροσκάφη, αυτό ήταν το όπλο που έκανε τη διαφορά, συν το γεγονός ότι οι Αζέροι είχαν τη δυνατότητα να αντικαθιστούν τις μονάδες που πολεμούσαν, ενώ οι Αζέροι 43 μέρες έμειναν στα χαρακόμματα οι ίδιες μονάδες. Ενώ γνωρίζουμε ότι όταν μια μονάδα, ένα τάγμα για παράδειγμα, συμμετέχει σε μια μάχη, 1-2 ημέρες μετά αντικαθίσταται για αναπλήρωση απολειών, για να τους τραυματίες, το ηθικό, να
προετοιμαστεί να ανάπαυση και μετά να ξανασταλεί στο μέτωπο. Αυτό στην περίπτωση των Αζέρων αυτό γινόταν, ενώ δεν γινόταν στην περίπτωση των Αρμενίων, ελλείψη ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα στοιχείο, γιατί ξέρετε από την Αρμενία, ο πρόεδρος ο Χαρουτουνιάν του Αρτσάχ, ένας άνθρωπος που συμμετείχε ο ίδιος ενεργά και φυσικό το τρόπο στον πόλεμο, κατηγόρησε την Αρμενία ότι τους πρόδωσαν. Τους πρόδωσαν για τη συμφωνία που σας προανέφερα, τους πρόδωσαν γιατί δεν τους παρήχαν και στρατιωτική υποστήριξη. Τους έστειλαν δύο τάγματα τα οποία δεν πήγαν ποτέ στο μέτωπο, στην πρώτη γραμμή. Άρα έμειναν χωρίς δυνάμεις. Έμειναν λοιπόν τα τάγματα και οι λόχοι και οι μονάδες, οι δημιουργίες που πολεμούσαν στην πρώτη γραμμή 43 μέρες στο μέτωπο. Αυτό είναι αδιανόητο, από μόνο του αυτό μπορεί να σε οδηγήσει στην ήττα. Όμως, γιατί ιτήθηκαν, υπέστησαν αυτή τη βαριά ήττα οι Αρμένοι. Από την πρώτη-δεύτερη μέρα άρχισαν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη των Αζέρων και Ισραηλινής κατασκευής και τουρκικής κατασκευής να εντοπίζουν τεθωρακισμένα άρματα μάχης, τεθωρακισμένα πυροβόλα, όλμους, ακόμα και στοιχεία πολυβόλων, να τα εντοπίζουν και να τα εξοδετερώνουν από αέρος με βόμβες. Με βόμβες ακριβίας. Και μάλιστα αυτό το είδαμε, επειδή ξέρετε ο πόλεμος δεν γίνεται μόνο στο μέτωπο, γίνεται και σε επίπεδο εντυπώσεων και στην τοπική κοινή γνώμη αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη. Είδαμε ότι οι Αζέροι δημοσίευαν βίντεο, έδιναν δηλαδή στον διεθνή τύπο βίντεο με αυτές ακριβώς τις επιχειρήσεις των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Είχαν βάλει και τεράστιες γιγαντοοθόνες και στον Μπακού αλλά και στους εθνικούς οδικούς άξονες και έτσι αναπτέρωσαν το ηθικό του κόσμου. Και από την άλλη πλευρά, οι Αζέροι, επειδή είδαμε και συμμετείχαμε, κάναμε αναπαραγωγή και εμείς τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Αρτσάχ, αυτοί έκαναν έναν πίνακα και ορισμένες φορές μερικά βίντεο τα οποία δεν έλεγαν σχεδόν και τίποτα. Η Αρμένοι αυτό, ναι. Η Αρμένοι αυτό. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι σταδιακά άρχισε, όταν είσαι στο μέτωπο, όταν είσαι ένας πληθυσμός 200.000 κατοίκων, αυτό είναι το Αρτσάχ. Δηλαδή περιορισμένη δεξαμενή να αναπληρώσει τις απώλειες. Όταν χάνεις την πρώτη μέρα 5 άρματα, τη δεύτερη άλλα 3, χάνεις πυροβόλα, χάνεις όλμους και δεν μπορείς να τα αναπληρώσεις, μετά από 10 μέρες άρχισαν σιγά σιγά 15 μέρες να μην μπορούν να πολεμήσουν, να έχουν αδυναμία να αποκρούσουν τις επιθέσεις του εχθρού και είδαμε να διευρύνονται τα μέτωπα που εννοώ τα εδάφη που είχαν κατακτήσει κυρίως στο μέτωπο με το Ιράν, εκεί έγιναν οι μεγάλες ζημιές και στο βόρειο μέτωπο κοντά στα σύνορα με την Δημοκρατία της Αρμενίας, να άρχισαν να διευρύνονται, να μεγαλώνουν οι απώλειες των Αρμενίων, να υποχωρούν. Και φτάσαμε την 43η ημέρα στην κατάληψη της πόλης Σούση, μια ιστορική πόλη με μια καταπληκτική βασιλική. Και εκεί είχαμε την παρέμβαση, την επέμβαση θα έλεγα, όχι την παρέμβαση της Ρωσίας, την υπογραφή αυτής της ταπεινωτικής για τους Αρμενίους και του Αρτσάχ αλλά και της Δημοκρατίας Αρμενίας συμφωνίας. Δηλαδή είδαμε ότι ένα όπλο, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα ακριβώς σε σχέση με τα άλλα οπλικά συστήματα, ήταν αυτό που έκρινε την κατάληξη του πολέμου των 43 ημερών στα τρία βασικά μέτωπα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Το τι λέει η συμφωνία το γνωρίζουμε, στις δύο επαρχίες θα είναι υπό Ρώσο-Αζερική στην ουσία κυριαρχία. Αυτό που εξασφάλισαν, αν μπορούμε να πούμε κέρδος μέσα στη τόση μεγάλη χασούρα οι Αρμένοι, είναι ότι εξασφάλισε ένα διάδρομο 5 χιλιόμετρων, ο οποίος θα προστατεύεται από καθαρά ρωσικό στρατό, εκεί δεν συμμετέχει η Τουρκία, παρότι θα το ήθελε. Πήγε, ξέρετε, ότι ο Τσαβούσογλου και ο Ακάρ πήγαν στον Μπακού, προσπάθησαν να χωθούν σε αυτή την... Δεν θα υπάρχουν τουρκικά στρατεύματα στον Αγκόρνο Καραμπάχ, δηλαδή θα υπάρχουν μόνο ρωσικά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, στρατηγικά ο μεγάλος κερδισμένος είναι η Ρωσία, έχει κάποια κέρδη και η Τουρκία, αλλά θα έλεγα ότι επίσης στρατηγικά κερδισμένος είναι και ο παντουρκισμός. Γιατί ο στρατηγικός στόχος των Τούρκων, κυρίως των παντουρκιστών του Ντεβλέτ Μπαχτσελή, είναι να ενώσουν η Τουρκία με τον Αχιτζεβά, να έχει ένα διάδρομο 14 χιλιόμετρων που επικοινωνεί,
μετά να εξασφάλισαν με αυτή τη συμφωνία διέλευση από το έδαφος της Δημοκρατίας της Αρμενίας για να μεταφέρουν προϊόντα και πρόσωπα και ανθρώπους από τον Αχιτσεβάν στο Αζερβαϊτζάν σε ένα διάδρομο που θα είναι υπό τον έλεγχο πάλι των Ρώσων, και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί ξέρετε, αν ανοίξει αυτός ο διάδρομος και αποκτήσει γεωγραφική ενότητα η τουρκική δημοκρατία με τον Αχιτσεβάν και τον Αζερβαϊτζάν, τότε στην ουσία αποκτάται ένας διάβλος επικοινωνίας με όλον τον τουρκικό κόσμο, το λεγόμενο τουρκικό κόσμο, και αυτό είναι το παντουρανικό όραμα που έχει πραγματικά πλανητικές διαστάσεις και πιστεύω ότι αφορά και τη Ρωσία και τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και όλες τις χώρες που έχουν συμφέροντα στην περιοχή.